Πίτα το 9 κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. Σελίδα 969, θήτα 1. Ο δε σαύλος πνέον έτη απειλήν και φόνων κατά των μαθητών του Κυρίου, ήλθε προς τον αρχιερέα και ζήτησε παρά αυτού επιστολάς εις Δαμασκόν προς τα συναγωγάς, όπως εάν έβρι τεινάς εκ της οδού ταύτης άνδραστε και γυναίκας φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζεν εις την Δαμασκόν εξέφνης, ίστραψε περί αυτών φως από του ουρανού. Και πεσών επί την γην, ήκουσε φωνή λέγουσα προς αυτόν: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Και είπε: Τι είσαι, Κύριε? Και ο Κύριος είπε: Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Σκληρόν σοι είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Ο δε τρέμων και έκθαμβος γενόμενος είπε: Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Και ο Κύριος είπε προς αυτόν: Σηκώθητη και εισέλθε εις την πόλη, και θέλει συλλαληθεί τι πρέπει να κάνεις. Οι δε άνδρες συνοδεύεται σε αυτόν, ήσταν το άφωνοι, ακούοντες μεν την φωνή, μηδένα όμως βλέποντες. Εσηκώθη δε ο σαύλος από της γης, και έχουν ανεωγμένους τους οφθαλμούς αυτού, δεν έβλεπε ουδένα. Και χειραγωγούντες αυτόν εισήγαγον εις Δαμασκόν. Και ήτο τρεις ημέρας χωρίς να βλέπει, και δεν έφαγεν ουδέ έπιν. Ήτο δε της μαθητής εν Δαμασκό Ανανίας ονομαζόμενος, και είπε προς αυτόν ο Κύριος δια οράματος: Ανανία. Ο δε είπεν: Ιδού εγώ, Κύριε. Και είπε ο Κύριος προς αυτόν: Σηκωθείς, είπαγε εις την οντόν την ομαζωμένη ευθείαν, και ζήτσον εν τη οικία του Ιούδα την άσαύλο ομαζόμενον Ταρσέα, διότι δου προσεύχεται, και είδε δια οράματος άνθρωπον Ανανίαν ονομαζόμενον, ότι εισήλθε και έθεσεν επ' αυτόν τη χείρα δια να αναβλέψει. Αποκριθείς δε ο Ανανίας: Κύριε, ήκουσα, απεκρίθη δε ο Ανανίας: Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά έπραξεν εις τους Αγίους σου εν Ιερουσαλήμ. Και εδώ έχει εξουσίαν παρά των αρχιερέων να δέσει πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος: Είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής σε μέδια να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ. Επειδή εγώ θέλω δείξεις αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Υπήγε δε ο Ανανίας και εισήλθε εις την οικίαν, και επιθέσας επ' αυτόν τα σχήρας είπε: Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλε. Ο Ιησούς ως σε φάνη εισέ εν τη οδό καθηνήρχου δια να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου. Και ευθύς έπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ως λέπη, και ανέβλεψεν ευθύς και σηκωθεί σε βαπτίστη, και λαβών τροφήν εν εδυναμώθη. Διέτριψε δε ο Παύλος ημέρας τεινάς μετά των εν Δαμασκό μαθητών, και ευθύς εκήρυτε εν τες συναγωγές των Χριστών ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Εξεπλήττοντο δε πάντες οι ακούοντες και έλεγον: Δεν είναι ούτως ώστις εξολόθρευσεν εν Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτου? Ενώ και εδώ δια τούτο είχε ενελθεί δια να φέρει αυτούς δεδεμένους προς τους αρχιερείς. Ο δε Σαύλος μάλλον εν εδυναμούτο και συνέχεε τους Ιουδαίους τους κατοικούντας εν Δαμασκό αποδεικνύον ότι ούτως είναι ο Χριστός. Και αφού παρήλθον η μέρα ικανέ, συνεβουλεύθησαν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν αυτόν. Εγνωστοποιήθη δε εις τον Σαύλον η επιβουλή αυτών, και παρεφύλατον τα σπήλα ημέρα και νύχτα δια να θανατώσουν αυτόν. Λαβώντες δε αυτόν οι μαθητέ διανυκτός, κατεβίβασαν δια του τείχους, κρεμάσαντες εντός σπυρίδος. Και ελθόν ο Σαύλος εις Ιερουσαλήμ, επροσπάθη να προσκοληθεί στους μαθητάς πλην πάντες εφοβούντο αυτόν, μην πιστεύοντες ότι είναι μαθητής. Ο Βαρνάβας δε παραλαβών αυτόν έφερε προς τους Αποστόλους και διηγήθη προς αυτούς πως είδε τον Κύριον εν τη οδό και ότι ελάλησε προς αυτόν, και πως εν Δαμασκό εκήρυξεν με τα Παρισίας εν το ονόματι του Ιησού. Και ήτο με ταυτόν εν Ιερουσαλήμ εισερχόμενος και εξερχόμενος, και με τα Παρισίας κηρύττων εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού, και ελάλη και εφιλονίκη μετά των Ελληνιστών, εκείνοι δε κατεγίνοντο εις τον αθανατώσωσιν αυτόν. Μαθώντες δε οι αδελφοί κατεβίβασαν αυτόν εις Κεσάριαν και αξαπέστειλαν αυτόν εις Ταρσόν. Εμέ λοιπόν εκκλησία καθόλην την Ιουδαίαν και Γαλιλαίαν και Σαμάριαν είχον ειρήνην,
οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Αμήν. Ήδη η πρώτη Αποστολική Εκκλησία είναι μια πραγματικότητα ένδοξη. Οι 120 που έμειναν πιστοί περιμένοντες στην Ιερουσαλήμ να λάβουν δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα ερχόταν επάνω τους κατά την επαγγελία του Πατρός έγιναν 3.000, αργότερα 5.000 και πολλές χιλιάδες ακόμη περισσότεροι. Ανάμεσά τους ο Ιησούς Χριστός ένδοξος έκαμε σημεία και τεράστια διαχειράτων των Αποστόλων. Αυτό έβλεπαν και χαίροντο και δόξαζαν το Θεό, αλλά όπως είπαμε εκείνο που έχει σημασία είναι τι βλέπει ο Θεός και τι ετοιμάζει ο Θεός. Ο Θεός δεν έβλεπε την Ιουδαία, τη Γαλιλαία και τη Σαμάρια, αλλά έβλεπε όλη την οικουμένη και έψαγνε να βρει ένα σκεύος το οποίο θα καταστήσει εκλεκτόν για να εργαστεί έργο μέγα με μεγάλο κόστος. Και έψαγνε και το σπουδαίο είναι ότι δεν βρήκε κανέναν, απίστευτο είναι, από αυτή την εκκλησία την ένδοξη που δημιούργησε ο Χριστός και εργαζόταν ο Θεός. Κανέναν από αυτούς. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός, αδερφοί. Το σχέδιο του είναι έξω από την ανθρώπινη λογική, ακόμη και το ανθρώπινο συναίσθημα. Και βρήκε κάποιον ο οποίος ήταν από μικρός, από νέος, όταν δοκιμάζεται η Εκκλησία με το μεγάλο διωγμό από τον λιθοβολισμό του Στεφάνου, ήταν νέος και σύμφωνος με το φόνο αυτού, το όνομά του ήταν Σαούλ, εκπαιδευμένος παρά τους πόδας Γαμαλιήλ, ένας φανατικός διώκτης, υβριστής και βλάσφημος του Ιησού Χριστού. Και το θαυμαστό είναι ότι αυτόν βρήκε ο Χριστός. Και όταν μάλιστα μέσα στο ζήλο του να καταστρέψει, να γκρεμίσει και να διαλύσει την Εκκλησία του Χριστού πήρε από τον αρχιερέα επιστολές για να συλλάβει τους πιστούς στη Δαμασκό, επέκτηνε τα όρια του. Ο Θεός είχε άλλο σχέδιο. Δεν το ήξερε. Και αδερφοί αγαπητοί, ένα πολύ ωραίο, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω ανθρώπινες συναισθηματικές εκφράσεις, πολύ ωραίο και τρυφερό και γλυκό μήνυμα από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Έχει άλλο σχέδιο για σένα από αυτό το οποίο εσύ βλέπεις. Έχει άλλη βουλή από αυτή που εσύ έχεις διακρίνει, εξητάς και ίσως προσεύχεσαι για αυτήν. Έχει άλλο δρόμο, έχει άλλο έργο. Όχι μόνο ο Θεός μπορούσε να αποκαλύψει στον Παύλο, αλλά μπορούσε να οικοδομήσει εξ αρχής εκεί που δεν υπήρχε τόπος για οικοδόμηση. Και όλα ξεκινάνε από το φως του ουράνιου που υπερβαίνει τη λαμπρότητα του ηλίου. Έτσι αρχίζει ο Θεός. Όταν φέρνει τον άνθρωπο στην ένδοξη παρουσία του. Εκεί γίνεται η μεγάλη αλλαγή, η μεγάλη μεταμόρφωση, η μεγάλη μεταστροφή. Δεν υπήρχε κανένας άλλος τρόπος. Ο βλάσιμος διώκτης και υβριστής Σαούλ να ομολογήσει Ιησούν Χριστόν Κύριον
και ταπεινωμένος να του πει τι πρέπει να κάνω. Για μας όμως υπάρχει κι άλλος τρόπος. Να ταπεινωθούμε μόνοι μας, να εξητήσουμε το φως το υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου και να ρωτήσουμε τον Χριστό, Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Και όχι μόνο μια φορά, αλλά κατ' εξολοκολούθηση για όλη την υπόλοιπη ζωή μας, όσοι κι αν είναι αυτοί. Ο Κύριος όμως έπρεπε να φέρει σε αυτή τη θέση τον Σαούλ και τον έφερε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Μέσα σε μια στιγμή. Σε ένα δευτερόλεπτο. Φως υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου άστραψε, τυφλώθηκε, έπεσε κάτω, γιατί κανείς δεν μπορεί να σταθεί στο φως του Θεού, όρθιος, και άκουσε τη φωνή του Κυρίου. Σαούλ, Σαούλ, τι κάνεις εκεί? Τι είναι αυτά που κάνεις? Γιατί με διώκεις? Και ο Σαούλ λέει, εσένα διώκω, τους αιρετικούς διώκω. Αυτούς που καταστρέφουν τη θρησκεία μας. Όχι, του λέει, εμένα διώκεις. Και είναι σκληρό να κλωτσάς σε καρφιά. Αλληλούια. Και ο Κύριος είπε στον Παύλο αυτά που δεν μπορούσε να φανταστεί. Αυτά που δεν μπορούσε να σκεφτεί, αυτά που δεν μπορούσε να υπολογίσει. Και ο Παύλος, ο άνθρωπος αυτός, τον οποίο ο Θεός είχε προγνωρίσει προκαταβολής κόσμου, κανένας άλλος δεν το ήξερε, καμία δύναμη σουράνια δεν ήξερε αυτό το σχέδιο το οποίο είχε ο Θεός με αυτόν τον άνθρωπο. Άμεσα είπε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω, πες μου. Τον έβαλαν σε μία οικία και έμεινε τρεις μέρες και τρεις νύχτες νηστεύων, χωρίς να φάει και χωρίς να πιει τίποτα. Έφυγε κάθε δύναμη σαρκός από πάνω του. Κάθε εξουσία, κάθε γνώμη, κάθε άποψη άδειασε. Τώρα είναι έτοιμος ο Κύριος να αρχίσει μια καινούργια ζωή, ένα καινούργιο έργο με αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά και ο Παύλος είναι έτοιμος να αρχίσει ένα καινούργιο δρόμο. Αλλά αυτές τις τρεις μέρες ο Θεός εργαζόταν θαυμαστά. Όσο αδυνάτιζε ο Παύλος και έχανε κάθε υπεροχή που είχε, θηρίο ήταν ο Παύλος, δεν ήταν ένας άνθρωπος απλός. Θηρίο, άγριο ήταν. Έβαζε τους ανθρώπους, τους χριστιανούς να βλαστημάνε. Τους φυλάκιζε, άντρες, γυναίκες. Θηρίο ανήμερο. Και ο Κύριος το έκανε προβατάκι άγιο. Αλληλούια. Και του δείχνει ότι θα έρθει ένας Ανανίας, αδελφός σου, που πρέπει να προσευχηθεί επάνω σου για να ανοίξουν οι οφθαλμοί σου και να πληστείς Πνεύματος Αγίου. Πρόσεξε πώς θα τον αντιμετωπίσεις. Αλλά ο Θεός πήγε, ο Χριστός πήγε και στον Ανανία. Ξέρεις, υπάρχει κάποιος Παύλος Ταρσέας που κατοικεί σε αυτό το δρόμο, σε αυτό το σπίτι. Προσεύχεται. Και θέλω να πας να προσευχηθείς γι' αυτόν, ναι, να ανοίξουν οι οφθαλμοί του, γιατί στον δρόμο τον συνάντησα. Τυφλώθηκε, έπεσε κάτω, ταπεινώθηκε και προσεύχεται. Πήγαινε να προσευχηθείς για να ανοίξουν οι οφθαλμοί του, να πληστεί Πνεύματος Αγίου. Και ο Ανανίας ανθρωπίνος λογικά είπε, Κύριε, εγώ το ξέρω πολύ καλά αυτόν, έχω ακούσει. Είναι μέγας διώκτης, είναι φοβερός και τρομερός. Και ο Κύριος του είπε, αυτός τον οποίον εσύ λες φοβερό και τρομερό και μέγα διώκτη, μάθε ότι είναι σκεύος εκλογής μου. Πω, 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 πω. Σκεύος εκλογής μου. Γιατί είναι από αυτούς που τρέμουν στο λόγο μου, που θα γίνουν από αυτούς που τρέμουν στο λόγο μου. Πήγε ο Ανανίας και είδε τον Πέτρο τρεις μέρες και τρεις νύχτες χωρίς να φάει και να πιει γονατιστό.
τον αγάπησε, τον πλησίασε και του λέει: «Σαούλ, αδελφέ μου, ο Κύριος με έστειλε». Τι ωραία! Ο Κύριος με έστειλε για να κάνω αυτό που μου είπε και αυτό που σου είπε. Να προσευχηθώ σε σένα, να ανοίξουν τα μάτια σου και να πληστείς Πνεύματος Αγίου, να βαφτιστείς εν ύδατις άφεση αμαρτιών και από εκεί να πάρεις το δρόμο σου. Δεν ξέρουμε αν ξαναείδε ποτέ τον Ανανία, αλλά σίγουρα ξαναείδε πολλές φορές ο Παύλος τον Χριστό. Αλληλούια. Και όπως το είπε ο Ιησούς, έτσι και έκανε. Όχι έτσι και έγινε, έτσι και έπραξε ο Ιησούς. Σηκώθηκε, βαφτίστηκε ανίδατη, πλήρης Πνεύματος Αγίου και άρχισε να κηρύττει στη Δαμασκό και ο Κύριος του λέει: «Έλα εδώ, δεν είναι για τη Δαμασκό, είναι για την Αραβία. Πήγαινε εκεί γιατί έχουμε δουλειά». Μόνος του λοιπόν, αλλά με τον Κύριο, πήγε στην Αραβία και έμεινε 3 χρόνια εκεί. Και εκεί ο Χριστός του αποκάλυψε το Ευαγγέλιο του, ώστε να μπορούσε με παρησία να πει: «Το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω δεν μου το δίδαξε άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό είναι ουράνιο, θεϊκό και αιώνιο». Μετά τα 3,5 χρόνια γύρισε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί οι μαθητές τον φοβόνταν. Αυτός δεν είναι που... Ευχαριστούμε μας τον Θεό για τον ιό παρηγορίας, τον Βαρνάβα, που τον πήρε και τους λέει: «Όχι, δεν είναι έτσι, είναι μαθητής του Χριστού». Και άρχισαν να κηρύττουν μαζί, αλλά ο Θεός δεν τον ήθελε εκεί. Λίγες μέρες έμεινε εκεί. Και ο Κύριος του λέει: «Σήκω και φύγε γιατί θα σε σκοτώσουμε». Λέει: «Τι λες, Κύριε, εδώ εγώ ξέρω τι κάνω». Ακόμη δεν είχε μάθει πώς εργάζεται ο Χριστός. Χρειαζόταν άλλα 4 χρόνια. «Εδώ, Κύριε, όλοι με ξέρουν που ήμουν αδιώκτης και τώρα όλοι θα πιστέψουν που θα τους μιλήσω». «Όχι, κανένας δεν θα πιστέψει, Παύλο. Θα σε σκοτώσουνε. Δεν είσαι εσύ για τη Γαλιλαία, τη Σαμάρια και την Ιουδαία. Εσύ είσαι για άλλη δουλειά. Για πήγαινε στην Ταρσό». Και τον πήγανε με το ζόρι στην Ταρσό. Και εκεί έκατσε 4 χρόνια μόνος του. Γιατί η εκπαίδευση γίνεται επί προσωπικού επίπεδου. Μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. 37 χρονών ήταν περίπου, λένε, ο Απόστολος Παύλος όταν τον επισκέφθηκε ο Κύριος. Και 44, μετά από 4 χρόνια μοναξιάς στην Ταρσό, ήρθε ο Βαρνάβας και του λέει: «Για έλα να μας βοηθήσεις εδώ στην Αντιόχεια, γιατί ο Θεός κάνει ένα ωραίο έργο με τους εθνικούς». Και εκείνη την περίοδο ο Κύριος έκανε κάτι θαυμαστό. Λίγο πριν έρθει ο Βαρνάβας ή λίγο αφού ήρθε, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τις ημερομηνίες, τον πήρε και τον πήγε έως τρίτου ουρανού. Έλα να σου δείξω γιατί εργάζεσαι, γιατί κοπιάζεις, γιατί ταλαιπωρείσαι. Έλα να σου δείξω την πατρίδα σου. Έλα να σου δείξω που θα είσαι αιώνια, για να καταλάβεις ότι αξίζει να πάθεις όσα σου είπα ότι θα πάθεις. Αξίζει τον κόπο. Είναι το κόστος καλό. Γιατί έλα να δεις που θα ζεις αιώνια. Και εκεί είδε και άκουσε πράγματα ανεκλάλητα που δεν συγχωρείται στους ανθρώπους να πούνε, αλλά ο Θεός τα αποκάλυψε στον Παύλο, τον οποίον εξέλεξε για τα έθνη. Και τώρα ο Παύλος είναι έτοιμος πια. 1 χρόνο περίπου έμεινε στην Αντιόχεια και το Πνεύμα το Άγιο μίλησε. «Χωρίσατε σε μένα». Τώρα πια, Παύλο, δεν θα είσαι ούτε στα Ιεροσόλυμα, ούτε στην Αραβία, ούτε στην Αντιόχεια. Τώρα θα είσαι σε μένα, λέει το Πνεύμα το Άγιο. «Χωρίσατε τώρα τον Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο το οποίο εγώ τους έχω διαλέξει». Και οι μαθητές, χωρίς να ξέρουν και αυτοί πολλά πράγματα και τι είχε σκοπό ο Θεός να κάνει, γιατί κανείς μας δεν ξέρει, σε κανέναν μας δεν φανερώνει ο Θεός, παρά μόνο αυτά τα οποία είναι απαραίτητα
για να περπατάμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Αλλά τώρα πια ο Παύλος είναι ταπεινός. Πάει η αυθεντία της γνώσης των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Πάει η αλαζονία, η υπερηφάνεια, η αυτοπεποίθηση, η αυτοβεβαίωση. Τώρα η ζωή του θα εξαρτάται μόνο από το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να συνεργαστεί, να οδηγεί και να διοικεί μόνο τους ταπεινούς. Τους ταπεινωμένους από το Θεό. Τους ήσυχους. Θυμηθείτε σε ποιον θα επιβλέψω. Δεν ήταν έτσι ο Παύλος. Με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου και τρέμων στο Λόγο του Θεού. Αλλά έτσι τον έκανε ο Θεός για να επιβλέψει σε Αυτόν. Είναι αυτό τώρα, αδελφοί αγαπητοί, και το αίτημά μας σήμερα. Έτσι να μας κάνει ο Θεός. Όλους μας. Για τη δόξα Του. Να μας χαρίσει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Ησύχιο πνεύμα. Να μην λέμε πολλά. Να μην νομίζουμε ότι κάνουμε πολλά. Να μην νομίζουμε ότι ξέρουμε τίποτα. Δεν είμαστε παρά ένα μηδέν. Αλλά ο Θεός μπορεί να μας κάνει σκεύος εκλογής Του. Όσο πιο ταπεινά, τόσο πιο πολύ ευλογημένα θα συνεργάζεται ο Θεός με σένα. Όσο πιο πολλά λες, τόσο πιο λίγα θα λέει ο Θεός. Και όσο πιο λίγα λες εσύ, τόσο πιο πολλά θα λέει και θα κάνει ο Θεός. Μπορούμε λοιπόν να πούμε σήμερα στον Κύριό μας, Πατέρα, να γνωρίζουμε ότι είμαστε τίποτα. Χάρισέ μας όμως πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, να τρέμουμε στο Λόγο το δικό Σου, ώστε στη ζωή μας να μην φαίνεται πια ο άνθρωπος, αλλά να φαίνεσαι μόνο Εσύ, ο παντοδύναμος Θεός. Σκέπασέ μας με το φως το δικό Σου. Γέμισέ μας με το φως το δικό Σου. Κάνε μας σκεύη εκλογή Σου, που να μην φαινόμαστε όμως σαν άνθρωποι, αλλά να φαίνεται μόνο η δόξα Σου, η παρουσία Σου, ο ουρανός Σου. Αμήν. Αμήν, Κύριε Θεέ. Ας σηκωθούμε, αδελφοί, να ψάλουμε έναν ύμνο.